Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας στο Υπάρχει Θέμα ξεκινά τώρα. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο δύο ανθρώπους οι οποίοι εν δυνάμει εκπροσωπούν πολλές πλευράς αυτού που ονομάζουμε αθλητική οικογένεια της Κέρκυρας. Κύριος Νίκος Μόσχος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, το ξέρετε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολλά χρόνια υπηρετεί τον κλασικό αθλητισμό. Ομοσπονδιακός προπονητής και είναι ο άνθρωπος από τα χέρια του οποίου πέρασαν παιδιά τα οποία έφεραν σπουδαίες διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα έκαναν και τα μέλη της τοπικής κοινωνίας πολύ περήφανα. Και έκαναν και πολλούς παράγοντες και παραγοντίσκους αυτής εδώ της κοινωνίας, εννοώ πολιτικούς παράγοντες, σε όλη την κλίμακα της τοπικής πολιτικής ιεραρχίας, να βγάζουν ανακοινώσεις, να υποδέχονται, να ρίχνουν λίγο πολύ όπως κάνανε στη Ρώμη τα τείχη της πόλης, να υποδεχτούν τους τροπαιοφέρους αθλητές και να φωτογραφηθούν μαζί τους. Ο κύριος Γιάννης Βλαχόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος ενός ποδοσφαιρικών σωματείων Κέρκυρας. Δεν μασάει τα λόγια του. Χθες το βράδυ τον ακούσαμε να μιλάει τηλεφωνικά εδώ στην εκπομπή αυτή. Και το αντικείμενο της κουβέντας μας είναι οι αθλητικές υποδομές. Δεν είναι μια αθλητική εκπομπή, αλλά είναι οπωσδήποτε ένα στατικό στοιχείο του γίγνεσθε της ζωής και της πραγματικότητας των ανθρώπων αυτής της πόλης. Ακούμε διάφορους και διάφορες να λένε ότι ο ελεύθερος χρόνος πρέπει να είναι δημιουργικός για τα παιδιά. Ο αθλητισμός είναι μια σπουδαία υπόθεση. Προχθές είχαμε έναν αγώνα δρόμου της πόλης Κέρκυρας. Αν δείτε στα δίχτυα κοινωνικής επικοινωνίας, πολλοί παράγοντες και παραγοντίσκοι φωτογραφίζονται με αθλητές, με δρομείς και λένε «Εδώ είναι ο δρόμος, εδώ είναι ο δρόμος». Όμως το αποτέλεσμα είναι μια άθλια κατάσταση, απαράδεκτη κατάσταση, μια κατάσταση κοροϊδίας στις αθλητικές υποδομές αυτού του νησιού. Καλησπέρα στον κύριο Βλαχόπουλο, που είναι πρόεδρος, αν και νεότερος από εσάς. Καλησπέρα στον κύριο Μόσχο, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι απόψε εδώ. Είναι πάντα πρόθυμος σε τέτοια θέματα, ακόμη και όταν διαφωνούμε. Διότι και οι δύο έχουμε τα θέση στην άποψή τους και τον πόνο ψυχής. Η άποψη πολλές φορές δεν μετράει, γιατί όταν είναι στήρα δεν μπορεί να προκαλέσει κοινωνική δυναμική. Εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο πρέπει να προκαλέσει κοινωνική δυναμική, διότι έχουμε μαζέψει καθρεφτάκια πάρα πολλά κατά καιρούς, κύριε Μόσχο. Από υπουργούς, υφυπουργούς, βουλευτάδες, αυτοδιοικητικούς. Ακριβώς. Και το θέμα είναι να τα κάνεις και τα καθρεφτάκια. Γιατί μεγαλώνεις τώρα πια και δεν σ' αρέσει να πρέπει. Θα μπορούσα να σας φέρω 3-4 ντοσιέδες. Όπως σας είπα πριν. Με επιστολές. Και απαντήσεις. Και με διαβεβαιώσεις. Με εκτιμήσεις, αναγνωρίσεις. Αλλά το επόμενο βήμα, μηδέν. Ναι. Δεν μας ακούνε. Και το φοβερότερο όλων είναι ότι αυτά τα παιδιά του κλασικού αθλητισμού, με τα χρυσά μετάλλια, με τις διακρίσεις, με τις πανελλήνιες και τις πανευρωπαϊκές διακρίσεις, προετοιμάζονται, όπως θα λέγαμε, σε πρωτόγονη κατάσταση. Έτσι, για να το πω πολύ απλά. Εγώ σαν αθλητής, κύριε Ζηνιάδη, γνώρισα πολύ καλύτερες καταστάσεις στην εποχή 67 με 72. Μιλάμε για την... σε αντιστοιχεία με τις αντίστοιχες υπόλοιπες χώρες. Με τη σημερινή. Ναι. Υπήρχε ένα νοικοκύρεμα στο εθνικό στάδιο, υπήρχε ένας έλεγχος, υπήρχε μια καθαριότητα. Υπήρχαν τέλος πάντων κάποια πράγματα τα οποία μας βοηθούσαν. Δυστυχώς έκανε ένα χρονικό διάστημα μια καλή εξέλιξη όταν ανέλαβε Γενικός Γραμματέας ο Κίμωνας ο Κουλούρης επί εποχής Πασόκ το 1981. Εκεί γνωρίσαμε, και από εκεί πέρα ζήσαμε, γνωρίσαμε καλές στιγμές. Κάναμε διεθνή αγώνα εδώ πέρα, θα θυμάται ο φίλος μου ο Γιάννης, Ελλάδα-Ιταλία για το πανευρωπαϊκό κάτω των... Εθνική Ελπίδων. Ελπίδων, ακριβώς. Και μάλιστα είχαμε νικήσει και με 2-1. Ήταν πρόεδρος ο Άγνησος ο Σταύρος ο Σαβανής. Και κάναμε ένα γήπεδο και μια... Κάναμε αγώνες διεθνής στίβου. Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος. Ελλάδα-Κύπρος και άλλο ένα κράτος. Κάναμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ενόπλων δυνάμεων, στίβου, με όλα τα αγωνίσματα. Χρόνια πίσω. Χρόνια πίσω. Ναι. Το 1993 κάναμε την τελευταία εκδήλωση. Το αθλητικό κέντρο στην Κέρκυρα. Πριν από 20 χρόνια. Ακριβώς. Το 1993. Όχι, 30 χρόνια. 30 χρόνια. 30 χρόνια. Λοιπόν, με πιάνει κρίση όταν μετά τα χρόνια. Το αθλητικό κέντρο, θα θυμάται και ο Γιάννης, από το 1989 και μετά πήρε μια κατιούσα.
Πήρε ένα ανέβασμα πάλι επί εποχής Ανδρέα Παγκράτη. Ανακατέσκευασε το Ταρτάν. Έφτιαξε Χλωτάπητα, ο οποίος κράτησε μέχρι που ανέβηκε η ομάδα στη Σούπερ Λίγκα. Και κάμανε νέο, χαλάσαν την υποδομή που δεν θα έπρεπε. Αλλά κύριε Ζηνιάδη, έχουν εξοδευτεί ποσά αλόγιστα στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο. Βέβαια. Που κάναμε πριν τη συζήτηση. Ναι, πριν, λεφτά υπάρχουν. Αέρα, λεφτά υπάρχουν. Για να κάνουν. Δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω τώρα, επειδή εσείς και εγώ ξέρουμε την κατάσταση στο ΕΑΚ και ο Γιάννης την ξέρει. Έχει υπαλλήλους. Πέρσι ξεράθηκε ο Χλωτάπητας, ο φυσικός Χλωτάπητας. Ναι. Και άκουσα να διαδίδονται διάφορες φήμες ότι κάποιο λέει σκουλή και εμφανίστηκε κτλ. Το ήταν πάρα πολύ απλό. Δεν το πότισα. Ακριβώς. Δεν το πότισα. Από... Και λέω ρε παιδιά, από τη στιγμή που έχει αυτόματο πότισμα, το προσωπικό που υπήρχε εκεί δεν πατούσε τον μπουτόν του αυτόματου ποτίσματος. Ποιος έχει ευθύνη για αυτό το οποίο εξελίχθηκε σήμερα και το οποίο θα στοιχήσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να αποκατασταθεί? Θέλετε να σας απαντήσω? Ναι, τη γνώμη σας. Ναι, όχι, δεν είναι γνώμη μου. Και πείτε μου όταν έχουμε τη Σοφία Καρύδη, παιδιά. Είναι πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα, μια έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ του Δήμου και της διοίκησης του Αθλητικού Κέντρου. Τι εννοείς? Υπάρχει ένα, άμα σας πω αμέσως, υπάρχει ένα χρέος από την εποχή του ΑΟ Κέρκυρα, η οποία βέβαια ήταν ΠΑΕ και είχε υποχρέωση, από ό,τι γνωρίζω, να πληρώνει αυτό, Γιάννη, θα ξέρεις, την ίδρυψη του Αθλητικού Κέντρου. Ναι. Αυτό το χρέος δεν μπορεί, όπως και σωστά λέει η κυρία Δήμαρχος, πρέπει να υπάρχει ένας διακανονισμός. Σύμφωνο. Διότι είναι δημόσιο έσοδο. Σύμφωνο. Φίλος της λοιπόν... είναι ο Αβγενάκης. Συγγνώμη. Συμφωνώ ο απόλυτα. Αβγενάκης είναι φίλος της. Συμφωνούμε. Ήρθε ο Αβγενάκης εδώ. Το μόνο που δεν κάναμε ήταν να σφάξουμε κρυάρια και να κάνουμε πάρτι. Ωραία. Έχω το έγγραφο εδώ. Δηλαδή αυτή η Γενική Γραμματέα Αθλητισμού δεν μπορεί να επιχορηγήσει τη διοίκηση να πληρώσει τμηματικά σε δόσεις την όποια οφειλεί. Η διοίκηση βέβαια διεκδικεί τα χρήματα από ό,τι γνωρίζω από την προηγούμενη διοίκηση, από την ΠΑΕΑ, ο Κέρκυρα ή μάλλον την Κασιόπη που έχει. Να κάνει μηνυτήρες αναφορές, να το διεκδικήσει νομικά, αλλά να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Γιατί πρέπει να τα πάρουμε στην ώρα τους. Συγγνώμη, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Να τα εισπράξουν στην ώρα. Ότι λέει ο Γιάννης, δεν μπορώ να κάνω πρωταθλήματα των ποδοσφαιρικών ομάδων. Λες εσύ, Νίκο, δεν μπορούν οι αθλητές μου να προπονηθούν υπό κανονικές συνθήκες. Άλλωστε το ΕΑΚ δεν ανήκει ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στον κλασικό αθλητισμό. Σωστά. Ανήκει σε όλα τα αθλήματα που μπορούν να εξυπηρετηθούν στις εγκαταστάσεις του. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Ωραία. Okay. Επομένως είναι ένα δημόσιο αγαθό. Το δημόσιο αγαθό ποιος πρέπει να το προασπίζεται? Οι άνθρωποι τους οποίους διορίζουν ως διοίκηση. Και εσύ και εγώ που ξέρουμε, ξέρουμε ότι διορίζει το σύστημα εξουσίας, εμπροκειμένο γκίκας, τους δικούς του ανθρώπους. Όχι απόλυτα. Όχι απόλυτα. Όχι. Και ποιος διόρισε? Ποιος διόρισε? Δηλαδή, πού βρήκε ο Αβγενάκης τον Λικούρη? Πού τον ήξερε? Ο κύριος Λικούρης με τον κύριο Αβγενάκη ήταν φίλοι από την προηγούμενη κατάσταση. Από ό,τι ξέρω εγώ και μάλιστα. Ποια προηγούμενη? Εννοείται παλιότερα. Ναι, ακριβώς. Στην προηγούμενη ήταν, κυβέρνηση. Ήταν πρόεδρος. Ωραία. Επομένως, λοιπόν, βγάζουμε από την άκρη τον Κίκα και λέμε. Όχι, Μητσοτάκη, λέμε, Μητσοτάκη, οι εκλεκτοί σου καταστρέφουν την Κέρκυρα και χρεώνουν την Κέρκυρα. Την ώρα που δεν έχεις να δώσεις 1000 ευρώ παραπάνω στο μικροεπαγγελματία. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι σήμερα δεν είναι υπόλογοι, Νίκο μου. Απόλυτα. Αυτό είναι το θέμα. Και όχι μόνο αυτό, η ευθύνη, έχω δημοσιεύματα εδώ πέρα, ότι δεν ξεκινάει από το Μόσχο να πάει στο Ζηνιάτη, να πάει στο Λικούρι, να πάει στον κύριο Λικούρι, να πάει στον κύριο Αβγενάκη, να πάει. Ξεκινάει από πάνω. Και είναι απόλυτα σωστό. Ωραία, και έχεις όμως ένα κυβερνητικό βουλευτή σιωπηλό. Ο Γιάννης έκανε μια κίνηση προχθές. Τους κάλεσε και τους τρεις. Και εγώ εντυπωσιάστηκα που μου πήγανε και οι τρεις. Και δεν μπορεί να σήμερα λέμε, προχθές λέγατε εσείς. Αντί προχθές κάναμε ρεπορτάζ. Δεν μπορεί να είσαι βουλευτής και να παρακολουθείς εκ του μακρόθετα γεγονότα. Υπονούμα. Καλησπέρα, Σοφία. Η Σοφία Καρύδη είναι μαζί μας. Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση, γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε ένταση. Έχουμε συγκέντρωση των κατοίκων της περιοχής Γαρίτσας. Σοφία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όχι ένταση, αλλά εντάσει. Τρεις με τέσσερις μέχρι τώρα και τρεις πεντάλεπτες διακοπές για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Πραγματικά η κατάσταση ξέφυγε, να το πούμε και έτσι. Έτσι, ναι. Το θέμα λοιπόν του άλλου της Γαρίτσας συζητήθηκε, όπως είπε και εσύ, πέρα από ερώτηση της δηλαδή, παρουσία των μελών του συλλόγου Άλσος Γαρίτσας και των κατοίκων. Βέβαια, είχαμε, όπως είπαμε, πολλές αντιδράσεις και εντάσεις και μάλιστα αυτό
Έγινε πολύ πιο έντονο όταν ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, ο κύριος Καλόγερος, είπε ότι στα πλακάτ των κατοίκων αυτή τη στιγμή δεν διάβασε πουθενά «Προστατεύστε την ανθρώπινη ζωή από την πτώση των άρρωστων δέντρων». Μάλιστα. Τότε πραγματικά ανέβηκε πολύ η θερμοκρασία στο χώρο και άρχισαν να διαπληκτίζονται σχεδόν. Και εκεί έγινε και μια καλή διακοπή μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Οι κάτοικοι λοιπόν, όπως είπαμε, αντέδρασαν. Ο κύριος Καλόγερος τόνισε ότι θα γίνει άμεσα, σύντομα, συνέντευξη τύπου, όπου θα γίνει παρουσίαση όλων των στοιχείων και της πορείας. Έκανε λόγο για παραπληροφόρηση που γίνεται από κάποιους, αλλά όπως είπε, θα γίνει συνέχεια ο κύριος Καλόγερος, αλλά όταν τον ψάχνουμε να βγει στα τηλεοπτικά παράθυρα να κάνει μια ελεύθερη συζήτηση βάσει της μελέτης η οποία εφαρμόζεται, είναι εξαφανισμένος. Τώρα η συνέντευξη τύπου είναι κάτι γενικό και αόριστο. Αυτά έπρεπε να είχαν ανακοινωθεί από τις πρώτες μέρες. Ακριβώς. Και εκεί είναι πάλι που αντέδρασαν οι κάτοικοι. Ωστόσο, είπε ότι θα κάνει παρουσίαση όλων των στοιχείων, αλλά και της πορείας, της ανάπλασης του, ουσιαστικά του έργου. Έχει υποθεί κάτι για την απόφαση την παλαιότερη του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί από τη Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, είπε το Δημοτικό Συμβούλιο, πάμε να προχωρήσουμε το έργο χωρίς το γήπεδο του skateboard. Δεν έχουμε γήπεδα για τα άλλα. Και πάμε να φτιάξουμε γήπεδο skateboard. Και σφάζονται τα παλικάρια της κυρίας Δημάρχου στην αγωνία τους να γίνει γήπεδο skateboard. Εδώ είναι απίθανα αυτά που ζουν. Στην ερώτηση κάτι, που Σοφία είναι... μου, γι' αυτό απόψε. Στην ερώτηση που έγινε επανειλημμένα από τους δημοτικούς συμβούλους κύριο Μπούκα και κύριο Σπύρο Βιάχο, απάντηση δεν έδωσε συγκεκριμένη, μόνο δεσμεύτηκε ότι το επόμενο διάστημα πρόκειται να απαντήσει εγγράφος για την πίστα skateboard, για τη διαχειριστική αρχή, για την πορεία του έργου, για τη μελέτη. Αυτά θα δώσει, λέει, ένα σχετικό έγγραφο σε όλους. Η απόφαση, Σοφία μου, έχει ληφθεί εδώ και 4 μήνες, 5. Η τοπική Έκανε λοιπόν λόγο ότι πλέον είναι πολύ αργά να γίνει τροποποίηση της μελέτης, γιατί το ζητούν αυτή τη στιγμή κάποιοι να κάνει τροποποίηση έργου, κάτι που είναι πολύ δύσκολο. Πώς είναι δύσκολο? Έχει μισό λεπτό κάτι. Το πολύ δύσκολο είναι αέρα κουβέντα. Για όποιον ξέρει την εξέλιξη των τεχνικών έργων, έχουμε σημειαλικές αλλαγές ενώ εξελίσσονται έργα. Όποιος το είπε αυτό, προφανώς δεν έχει σοβαρότητα στη σκέψη του. Ερώτηση. Απάντηση γραπτή από τη διαχειριστική αρχή έχει? Παρουσίασε ο κύριος Καλόγερος. Είπε ότι έχει πάρει κάποια έγκριση, δεν διευκρίνησε τι. Χαρτί. Η εντολή του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να πάνε οι κάτοικοι με τη Δήμαρχο και να συζητήσουν με διαχειριστική αρχή τη σημειακή αλλαγή. Χαρτί ο κύριος Καλόγερος, η κυρία Ιδρέου, είχανε, δείξανε ότι εδώ δεν μπορεί να γίνει αλλαγή? Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε στα χέρια μας είναι μια δέσμευση ότι θα απαντήσει εγγράφως. Και τη συνέντευξη τύπου που θα παρουσιάσει πράγματα. Είναι ακόμα εκεί, Σοφία μου? Είναι ακόμα οι κάτοικοι εκεί, συνεχίζεται η ένταση? Οι κάτοικοι λοιπόν, να σου συνεχίσω λίγο, για να... οι κάτοικοι αποχώρησαν, αλλά πριν είπαν κάποια πράγματα. Μετά λοιπόν από ότι που δεν απάντησε ούτε για την πίστα ξεκάθαρα, μετά τις πίεσεις του κυρίου Μπούκα, μπήκε στη συζήτηση ο κύριος Τρεπεκλής, ο οποίος είπε να φέρουμε το θέμα στην ημερήσια διάταξη να συζητηθεί μόνο αυτό, γιατί δεν έδωσαν και το λόγο στον πρόεδρο του Συλλόγου Άλσους Γαρίτσα. Έτσι λοιπόν στις 5 Οκτωβρίου θα συζητηθεί το θέμα του Άλσους και θα ασκηθεί και δημοτικός έλεγχος, και σε αυτό συμφώνησε και η κυρία Δήμαρχος και ο πρόεδρος ο Δημήτρης Μεταλλινός του Δημοτικού Συμβουλίου και βέβαια και ο κύριος Μπούκας και όλοι. Μάλιστα. Ωστόσο, οι κάτοικοι θέλουν μία δέσμευση ότι μέχρι τις 5 Οκτωβρίου δεν θα κοπεί κανένα δέντρο. Και μέχρι τότε είπαν ότι θα περιφρουρούν κυριολεκτικά το χώρο, μην τυχόν και γίνει κάποια παρέμβαση. Πολύ καλό και πλήρες το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σοφία. Καλό βράδυ. Εδώ συζητάμε. Πας να δεις το γήπεδο στο Μαντούκι του μπάσκετ. Σε κακή κατάσταση. Κοιτάζεις αυτό το γηπεδάκι στις εργατικές κατοικίες, μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δίνετε. Και η αγωνία της Δημοτικής Αρχής είναι να κάνουμε ένα γήπεδο του skateboard. Έχετε δει μια ταινία με τον Κλάους Κίνσκι, λέγεται Μιλάγκρο, όπου δείχνει έναν δουλέμπορο ο οποίος του άρεσε η όπερα και έφτιαξε μέσα στη ζούγκλα όπερα. Και όταν πέθανε βεβαίως έγινε ένα ερείπιο και είχαν καταφύγει οι σκλάβοι τους οποίους μάζευε πριν κατά τη διάρκεια του βίου του. Θέλω να πω δηλαδή ότι τώρα τι συζητάμε?
Όταν δεν υπάρχει όραμα και δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι, όπως είπατε, στις κατάλληλες θέσεις, δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα. Εγώ είχα πει και στον κύριο Νικολούδη, στον Κώστα και στην κυρία Ιδραίου, είχαν φωνάξει να τους βοηθήσω, ήμουν κοντά τους και τους είπα ότι, ξέρετε, εμείς δεν υπηρετούμε ούτε θεσμούς, ούτε εμείς υπηρετούμε την κοινωνία, την νεολαία και τον αθλητισμό. Βέβαια. Εντάξει. De facto. Είχα πει λοιπόν, αυτό το γηπεδάκι στην Κουλίνα μπορεί να πέσει ένα σκέπαστρο από πάνω, πολύ εύκολα, Γιάννη, και να διευκολύνει να γίνει ένα μικρό κλειστό. Μα και μου και μα. Και λέω, με συγχωρείτε. Ναι. Δεν γίνεται τίποτα με αυτόματα, με το πάτημα των κουμπιών, κύριε Γιάννη. Αυτά που ακούμε είναι απίστευτα πράγματα. Το επόμενο βήμα είναι ένα μηδενικό. Κύριε Βλαχόπουλε. Και... Συγγνώμη. Για να ακούσουμε και τον Γιάννη Βλαχό. Ναι, παρακαλώ. Τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωμάτων, ο οποίος εχθές είπε, 7 φορές επισκέφθηκα τον κύριο Ζορμπά και αναγκάστηκα να φύγω επεισοδιακά από το γραφείο του, διότι. Τι ζητάει αυτή η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, εξηγήστε μας. Ευχαριστώ, κύριε Ζηνιάτη. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί και με τον Νίκο τον Μόσκο, ένα στρατιώτη του αθλητισμού. Και τον σέβομαι από στρατηγό, όχι στρατιώτη. Στρατιώτης. Ο Νίκος είναι στρατιώτης. Ναι, στρατηγός όμως. Εμείς μόλις αναλάβαμε, κύριε Ζηνιάτη, πήγαμε στην κυρία Περιφερειάρχη μετά από 10 μέρες με αυτό το υπόμνημα. Θα σας τα αφήσω όλα εδώ. Της εξηγήσαμε από κοντά τα προβλήματα των αγωνιστικών χώρων, των γηπεδικών εγκαταστάσεων. Μετά από λίγο διάστημα πήγαμε στην κυρία Δήμαρχο, όπου της δώσαμε και το δικό μας υπόμνημα. Η κυρία Δήμαρχο μας είπε ότι έχει άλλη εντύπωση αυτή, αυτά που της λέγαμε εμείς. Εμείς όμως... Τι εντύπωση, ότι είναι καλύτερα. Ότι είναι καλύτερα, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέμε και προφανώς πενίχτηκε ότι της κάνουμε κάτι υπολίτευση. Δεν αγοράσατε ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια να της πείτε «Έλα με ρόπι μου, έλα στο γήπεδο». Εμείς λοιπόν κάναμε το εξής. Να πάμε να το δούμε μαζί, δηλαδή ως αθλητής να το δεις. Πήραμε τις υποσχέσεις αυτές που σας είπα προηγουμένως, όπως ήταν υποσχέσεις βεβαίως. Κύριε Ζηνιάτη, το τελευταίο οχυρό καταφύγιο της νεολαίας, της σημερινής νεολαίας, είναι ο αθλητισμός πλέον. Ύστερα από κρίσεις και αρρώστιες και COVID, είδατε τι έγινε στην πανδημία. Όλος ο κόσμος έβγαινε έξω και έτρεγε. Γιατί έπρεπε να αθληθεί, να ξεδώσει, να φύγει από το σπίτι. Και τώρα εδώ απαγορεύουν στα παιδιά να παίξουν ποδόσφαιρο, γιατί αυτό γίνεται. Απαγορεύεται να παίξουν ποδόσφαιρο τα παιδιά στα γήπεδα. Λοιπόν, πήγαμε λοιπόν και απευθυνθήκαμε στα σωματεία και του ζητήσαμε από τα σωματεία, όχι από εμάς, όχι από τον Βλαχόπουλο που έκανε αντιπολίτευση, του ζητήσαμε να μας καταγράψουν τα προβλήματα των γηπεδικών εγκαταστάσεων. Τα οποία μας τα λένε εδώ. Αχιλλέας νυφών, Ολυμπιάδα, Δίας Κασιόπης, Αχιλλέας Νυφών, Θυναλιακός, Λευκίνη, Περιβόλη και Άγιος Μαχιάς. Και καταγράφονται με τον πιο τραγικό τρόπο από τους ίδιους τους παράγοντες, αυτοί που είναι στα γήπεδα, τα προβλήματα που έχουμε. Πήγαμε λοιπόν στον κύριο Μωραΐτη και μας είπε ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι. Θα φτιάξει αποδυτήρια Super Link και του λέγαμε, ρε Χριστιανέ μου, τι θα φτιάξει αποδυτήρια, εδώ πρέπει να φτιάξει αγωνιστικό χώρο να παίζουν μπάλα. Έχει βάλει 160.000 ευρώ, ακούσατε, 160.000 ευρώ για να φτιάξει αποδυτήρια και υποδομές σε ένα γήπεδο το οποίο δεν λειτουργεί εδώ και 15 χρόνια. Σε ποιο γήπεδο? Στην Κορακιάνο, ορίστε. Αυτό είναι το γήπεδο εδώ. Μάλιστα. Και του λέμε, Χριστιανέ μου, τα 160.000 που θα βάλεις, κάνε τα 200 να φτιάξεις ένα κλωτάπιτα και σιγά σιγά κάθε χρόνο να βάζεις κάτι να το φτιάξεις. Ένα ιστορικό γήπεδο της Κορακιάνος. Όχι. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται, εμάς. Δεν ξέρουμε εμάς τι μας γίνεται. Και ξέρει ο κ. Μωραΐτης, ο οποίος άφησε το γήπεδο των Καστελάνων να ξεραθεί γιατί το πότισε. Όπως έγινε στο Εντρικό, έγινε και εκεί πάνω. Το γήπεδο των Αγίων 10. Εγώ αναρωτιέμαι βέβαια και για τα αντισώματα της κοινωνίας, Γιάννη και Νίκο. Διότι στη δική μου λογική οδηγούμε στο απλό. Μηνυτήριες αναφορές για τις προσωπικές ευθύνες των ανθρώπων που έχουν διαχειριστικό ρόλο. Και γι' αυτό τον άνθρωπο η κυρία Δήμαρχος είπε ότι έχει έλεγχο αυτό, ότι παρουσιάζει έργο. Δεν ξέρουμε τι έργο έχει παρουσιάσει, δεν ξέρουμε τι έχει κάνει. Από τα 600.000 ευρώ τα οποία το έδωσε το πρόγραμμα Φιλόδημος στο Δήμα του, μέχρι σήμερα δεν έχει διαθέσει ούτε ένα ευρώ. Ένα ευρώ. Δεν έχει διαθέσει. Μελέτες, ότι θα φτιάξουμε, ότι θα βάψουμε, θα αλλάξουμε περιφράξεις, θα ανοίξουμε τις σούδες, θα αλλάξουμε μπρίζες. Και σήμερα δεν μπορείτε να κάνετε. Και μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Σήμερα λοιπόν εμείς, έτσι ενδεικτικά. Γι' αυτό εγώ λέω μιλάγκρο.
Αναβάλαμε την αγωνιστική αυτή εδώ πέρα για μία εβδομάδα, μέχρι την επόμενη εβδομάδα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι δεν μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο τα παιδιά. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι Τετάρτη, επειδή έχουμε προγραμματίσει το κύπελο, τα παιδιά του Ιτσάφε Άγων από την Κορακιάνα θα πάνε να παίξουν στις νυφές. Στις νυφές. Παίζουν ένα παιχνίδι και λένε δεν μπορούμε, πρόεδρε, να παίξουμε στο Παλαιό Αστριτών. Το λένε τα παιδιά τα ίδια. Δεν μπορούμε να παίξουμε εκεί γιατί είναι τσιμέντο και θα πάρουμε να όρισε μας το γήπεδο στο γήπεδο νυφών, το οποίο είναι σε μια καλύτερη κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε και πηγαίνουμε και πιέζουμε. Και τόσο εδώ εντεταλμένος δημοτικός σύμβολος για τα θέματα του αθλητισμού στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, ο κύριος Αρμενιάκος, ναι. Τι σας είπε, τι κάνετε, δηλαδή μισό λεπτό γιατί... Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, πήγα στον κύριο Αρμενιάκο, ο κύριος Αρμενιάκος προγραμμάτισε τα έργα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Από εκεί και πέρα τα έργα αυτά τα οποία προγραμμάτισε. Πρέπει να κάνει ο Ορφανουδάκης. Ο Ορφανουδάκης με τον Ζορμπά. Με τον Ζορμπά και τι κάνανε. Πήγαμε στον κύριο Ζορμπά από όλο το καλοκαίρι. Εγώ δεν έκανα διακοπές. Κάθε λίγο και λιγάκι ήμουν στον κύριο Ζορμπά. Το έλεγα και του κύριου Νίκου, διότι παίρνω τυχαία. Τα ίδια και εγώ, κύριε Ζηνιάδη. Και του τα έλεγα, διότι παίρνω το παιδί μου στο Στίβο, δεν το παίρνω στο ποδόσφαιρο, στον κύριο Νίκο. Αν θέλει ο κύριο Ζορμπά και θέλει να τηλεφωνήσει να παρέμβει, ευχαριστώ. Μου είπε λοιπόν ο κύριο. Καλά μα, να τον ακούσουμε. Ο κύριο Ζορμπά λοιπόν μα είπε ότι 20 του Σεπτέμβρη, μην ανησυχεί, το γήπεδο θα είναι εντάξει. Δεν έχουν Σεπτέμβρη, μην ανησυχείς. Ναι, μην ανησυχείς. Πέρασε, του λέω, αν περάσει αυτή η ημερομηνία, του λέω και μετά θα υπάρχει χάντρο. Λόγω σου συμβόλαιο. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, και όλα αυτά γίνονται γιατί δεν έχουν υπάλληλο, γιατί δεν, η οικονομική υπηρεσία δεν υπογράφει, γιατί ο μηχανικός δεν έχει. Άμα δεν υπογράφει, εγώ οικονομική τι να κάνω δηλαδή. Εγώ να σημαίνει ότι κάπου πάσχει. Αν μου επιτρέπετε, απάνω σε αυτό το πρόβλημα που λέει ο Γιάννης, επειδή και εγώ όλο το καλοκαίρι το πέρασα και το γνωρίζει και ο κύριο Ζορμπά, εγώ θέλω να πω. Τον επισκεφτήκατε και εσείς τον κύριο Κώστα. Όλο το καλοκαίρι πήγαινα με το στομάχι μου, δεν έχω παράπονο. Πάντα οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Εντάξει, για όλα αλλά υπάρχει... Αυτό λοιπόν είναι δεκτή, μας κάνει και χάρη δηλαδή. Όχι. Υπάρχει μία αλυσίδα. Μην τρελαθούμε τελείως. Υπάρχει μία αλυσίδα λειτουργίας για να έχουμε αποτέλεσμα. Σε αυτό υστερούμε στην Κέρκυρα. Δηλαδή το αποφάσισε ο κύριος Ζορμπάς. Πρέπει οι τεχνικές υπηρεσίες να κάνουν τη μελέτη. Συγγνώμη, όταν πηγαίνει ο Ζορμπάς με τον Ορφανουδάκη και επειδή πέφτει ένας ασαβλατοτάπητας, έχουν κουμπό στο σακάκι. Εντάξει. Να προσέξουν γιατί δεν κουμπώνει κιόλας. Πάει καλά η δουλειά, δόξα τω Θεώ. Τι είναι αυτά, συγγνώμη. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε, γιατί εγώ έχω υπάρξει πολύ κριτικός και επικριτικός στην Κράτσα. Η Κράτσα, όπως ο κάθε περιφερειάρχης, έδωσε αρμοδιότητες και ευθύνες. Είναι έτσι, ωραία. Έβγαλε τη Μελίτα και, για να υπάρχει παραγωγή έργου. Έβαλε τον κύριο Κώστα Ζορμπά. Ήρθε εδώ ο Γιάννης, 40 σωματεία πόσα. Ναι, 40 αθλητικά σωματεία. 40 αθλητικά σωματεία σημαίνει γιατί βεβαίως η μουσική, τα καλλιτεχνικά είναι δημιουργικές. 1000 παιδιά τουλάχιστον. 2.500 αθλούμενους έχω. 2.500. Αλλά τι λέμε, τα παιδιά, παιδιά όταν ασχολούνται με τον αθλητισμό χτίζουν και άλλες συνειδήσεις και άλλες συμπεριφορές. Οριμάζουν διαφορετικά. Γίνονται άλλου τύπου πολίτες, ενεργοί, συμμέτοχοι, κοινωνικοποιούνται. Αυτό δεν είναι Νίκο μου. Ωραία, ωραία. Πάει λοιπόν και δίνει αρμοδιότητες. Και έχεις έναν αντιπεριφερειάρχη χωρικό που μοιράζει καρδούλες. Δεν σου πω όχι. Δεν σου λέγει. Όλα και μπράβο. Μια χαρά, όλα. Και του Νίκου, ωραία. Και έχεις και έναν αντιπεριφερειάρχη τεχνικών υπηρεσιών, μηχανικών, ο οποίος παρακαλώ πολύ με τι ασχολείται σε αυτά τα θέματα, εάν ο άλλος του είπε. Πάμε Μανώλη να τα τρέξουμε. Πού είναι αυτή, δηλαδή. Νίκο, πες μου ειλικρινά. Μιλάμε το αυτονόητο. Αν κάνω λάθος. Όχι. Πριν από 15 και 20 χρόνια, όταν εσύ έζησες αυτές τις ωραίες καταστάσεις στο ΕΑΚ, όταν τα πρόσωπα της τοπικής πολιτικής κοινής συλλαμβάνονταν σε αθέτηση υποσχέσεων, δεν υπήρχε και παρέτηση, ρε παιδιά. Όχι. Δεν παρετούντανε. Δεν λέγανε συγγνώμη, κάναμε λάθος. Κάναμε λάθος, συγγνώμη. Εγώ... Όταν βγήκες και τα είπες, εδώ και πόσο καιρό τα λες, εννοώ στην επικαιροποίησή του τώρα. Πολλά χρόνια. Σε πήρε τηλέφωνο κάποιος να σου πει, Νίκο Μόσχο, τι λες, πέρα από το γραφείο μου να το κουβεντιάσουμε. Πήγατε και βρήκατε τον κύριο Ζορμπά. Ναι, ωραία. Μετά τη δημόσια καταγγελία που κάνατε με τους συναδέλφους, σε πήρε κάποιος πολιτικός παράγοντας να σου πει, ρε Νίκο, τι γίνεται. Όχι, δεν με πήρε. Ο κύριος Ζορμπάς όμως, όσον αφορά το στέγαστρο, το τρέξε. Ναι. Γιατί όπως ξέρετε,
παιδευόμαστε για αυτό το έρημο, το στέγαστρο, πάνω από 30 χρόνια. Ναι. Διότι σήμερα, παράδειγμα, δεν είχαμε 10-15 παιδιά. Μάλιστα. Όλοι οι σύλλογοι. Και δεν είναι το θέμα εκεί. Είναι το θέμα, όπως είπατε, ότι ο αθλητισμός έχει στόχους. Παιδαγωγικός και γυμναστικός. Δηλαδή τα παιδιά να γυμναστούν και μέσω της προπόνησης του αθλητισμού να διαπαιδαγωγούν, να αποκτήσουν. Να κοινωνικοποιηθούν. Ακριβώς. Δεν θα γίνουν όλοι. Να αποκτήσουν παιδεία μέσω του αθλητισμού. Και ένα δεύτερο. Δεν θα γίνουν όλοι. Και ένα δεύτερο, ότι αν έχουν DNA, αυτό το παιδί που έχει όνειρο. Μπορεί να γίνει πρωταθλητής. Αυτά τα παιδιά που έπαιξαν, που ανακρούστηκε ο εθνικός ύμνος για την Ελλάδα, για την Κέρκυρα και τους κάνανε, όπως είπατε, υπερήφανους όλους. Αυτά τα παιδιά έχουν δικαίωμα στις ανθρώπινες εγκαταστάσεις και λειτουργίες. Δεν γίνεται. Αν μέχρι να φωνάξετε τους τρεις βουλευτές στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, φαντάζομαι τα είχατε πει. Βέβαια. Σας είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο, γιατί εγώ είδα σήμερα ο Μπιέγκης έχει καταθέσει μια ερώτηση. Αλλά έπρεπε να αποτελεί πρώτο σέλιδο, να υπάρξει το κράξιμο της αρκούδας για να υπάρχει αντίληψη των ανθρώπων που έχουν ρόλο. Δηλαδή, βγήκες εχθές και τα είπες. Ναι. Για τον κύριο Μωράιτη. Επίσης, στη δική μου λογική. Και ο Νίκος που είναι λίγο μεγαλύτερος από εμάς, το θυμάται. Έλεγες πριν από 15 χρόνια το όνομα ενός τοπικού αυτοδιοικητικού ή πολιτικού παράγοντα. Και μια την επόμενη μέρα έβγαινε και απαντούσε. Εδώ έχουμε τη σιωπή των αμνών. Γιατί, αν ο κύριος Μωραΐτης αισθάνεται ότι έχει την ευθύνη να απαντήσει, να κάνει να τηλεφωνήσει στο σταθμό, στο 58266 και να βγει να απαντήσει, να εξηγήσει. Να μας πει τι γίνεται, ρε παιδιά. 26/6/19, πριν από τις εκλογές τις βουλευτικές, ναι, είχα κάνει μια ιστορική αναφορά το τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ευαγγέλιο, η αλήθεια το παραδεχθήκαν όλοι. Δεξιοί, αριστεροί κτλ. Κτλ. Δεν έπρεπε να το δημοσιεύσει πριν από τις εκλογές. Μα δεν είναι δυνατόν. Γιατί? Όχι, με συγχωρείτε. Τους εξήγησα. Εσείς που απερχόσαστε, να αναλάβετε τις ευθύνες γιατί δεν κάνετε. Εάν ξανάρθετε, να αναλάβετε. Να κάνετε αυτά που δεν κάνατε, εσείς δε που είσαστε αντιπολίτευση, τύχη, με συγχωρείτε Γιάννη, εσείς που είσαστε τώρα και περιμένετε να κυβερνήσετε, αυτοί που κυβερνάνε τώρα, να λάβετε τις ευθύνες και να κάνετε κάτι. Μα ήρθε ο Αυγενάκης εδώ πέρα. Στέρνουμε αμέσως, ακριβώς κύριε Ζηνιάτη, στέρνουμε ακριβώς. Ιούλιο μήνα μιλήσαμε τηλεφωνικά με την κυρία Δήμαρχο. Του είχα πει ότι πρέπει το αθλητικό κέντρο να μεταφερθεί, να μεταβιβαστεί στο Δήμο. Ναι, βεβαίως. Εντάξει. Πάγιο αίτημα. Ακριβώς. Παλαιότερο δημοτικό. Για να αλλάξουμε μία λάμπα δεν έχουμε ηλεκτρολόγο. Ναι. Οι υπηρεσίες του Δήμου θα μπορούσαν να κάνουν κάτι περισσότερο. Βέβαια έχουν μία αμφισβήτηση. Επικοινωνώ με όλες τις δημοτικές παρατάξεις, εγώ προσωπικά σαν τεχνικός σύμβουλος, είναι όλοι σύμφωνοι, εκτός από τον κύριο Τρεπεκλή, ο οποίος μου είπε ότι εγώ θέλω να πάρω χρήματα, να το κάνω όπως θέλω εγώ. Μα δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης σήμερα, του λέω Γιάννη μου, που να σου φέρει χρήματα. Και το είπα και τώρα στον κύριο Ζορμπά. Έδωσε αυτή την κατάσταση εδώ πέρα. Μία ανακοίνωση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που συναντήθηκε η κυρία Σακοράφα με τον κύριο Πομάσχη μετά την επιτυχία του Τεντόκλου με τον κύριο Αυγενάκη και βγάζει μία ανακοίνωση λοιπόν και λέει ο κύριος Αυγενάκης έργα. Και ο Παταγός. Και λέω, με συγχωρείτε. Και λέω εγώ, με συγχωρείτε, γράφει τίποτα εδώ για το αθλητικό κέντρο, Κερκύρα. Γράφει τίποτα για τα γήπεδα που λέει ο φίλος μου Γιάννης για να επιχορήγηση στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Λέει μόνο για το Δήμο Νότιας Κέρκυρας και το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, οι οποίοι σήμερα προκήρυξαν, καλά το είπα, δημοπράτησαν τα στάδια τους να την κάνουν με ταρτάν. Και λέω εγώ τώρα, όπως ξέρει ο Γιάννης, 1,5 χρόνο τώρα το γήπεδο τη Σαχαράβη είναι χωρίς τάπητα. Ναι. Γιατί λοιπόν έγινε ο εργολάβος, βγήκε έκθετο και τον βγάλανε, τον απέβαλα. Γιατί λοιπόν δεν δίνει η Γενική Γραμματεία, πόσο θέλει Γιάννη μου για το χλωτάπητα αυτό εκεί πάνω? 40-50 χιλιάδες. 50 χιλιάρικα μαζί με τον Ταρτάν. Το είπαμε με τον Δήμαρχο, το είπαμε με τον κύριο Μαχημάρη. Ναι, μαζί με. Μα να γίνει πρώτα το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Α, το ποδοσφαίρου θέλει γύρω στις 200.000. Ωραία, να το βάλει μέσα Γιάννη μου και αυτό γιατί είναι. Όταν εδώ, με συγχωρείτε, να σας δείξω στο Δήμο Φεστού, έχω απίστευτα κύριε Ζηνιάτη, θα τα αφήσω δηλαδή. Να πάμε στο διάλειμμα. Ό,τι θέλετε. Γιατί ο κύριο κοντό που έχω στο Master Gold είναι πολύ αυστηρό. Ναι, ό,τι θέλετε. Και πείτε μου ό,τι θέλετε μετά το διάλειμμα. Κυρίε και κύριοι, σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε πάντα μαζί εδώ στην ενημερωτική εκπομπή Παριθέμα.
με τον κύριο Γιάννη Βλαχόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας, και τον κύριο Νίκο Μόσκο, ομοσπονδιακό προπονητή του κλασιτού ΣΕΓΑΣ. Τεχνικό σύμβουλο. Τεχνικό σύμβουλο. Ναι, ο ομοσπονδιακός είναι ο Παύλος Κορδίλης. Εγώ έχω όλη την επίβλεψη, ας πούμε, της λειτουργίας του ΣΕΓΑΣ. Ο Παύλος έχει την ευθύνη των επιλεκτών αθλητών αθλητριών, μαζί με άλλους συνάδελφους βέβαια. Λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν τον αθλητισμό και άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν εν δυνάμει αυτό το οποίο ονομάζουμε αθλητική οικογένεια, άλλωστε η χώρα του σταθμού και το στούντιο δεν είναι για να έχεις 30-40. Να επαναλάβω και να πω ότι όποιος παράγων της αυτοδιοίκησης πρώτου ή δευτέρου βαθμού θεωρεί ότι έχει θυγεί από την συζήτηση την οποία κάναμε όσον αφορά το μερίδιο των δικών των ευθυνών ή των όποιων ελλείψεων στο σχεδιασμό, πολύ ευχαρίστως, με χαρά μας, να τον φιλοξενήσουμε, να ακούσουμε διαφορετική άποψη, να κάνουμε διάλογο, να κάνουμε συζήτηση. Θέλω να καταλάβω, κύριε Βλαχόπουλε, μιλάμε για γήπεδα τα οποία είναι της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Βεβαίως. Ευθύνη, παραδείγματος χάρη, ανήκουν στον περίφημο στους Δήμους, αλλά την ευθύνη διαχείρισής τους την έχει μια διαδημοτική επιχείρηση, ο ΣΥΠΑΠ, βεβαίως, η οποία ασχολείται και με τον πολιτισμό, και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο κύριος, ο δημοτικός σύμβουλος της κυρίας Σιδρέου, ο κύριος Σπύρος Μωραΐτης. Γι' αυτό αναφερθήκατε. Η περιφέρεια, το ερώτημα είναι πώς εμπλέκεται. Η περιφέρεια εντάσσει έργα, μάλιστα, ανακατασκευής των γηπέδων. Δεν ξέρω αν έχει την αρμοδιότητα ή όχι. Δεν έχει, αλλά αφού το κάνει, αλλά αφού το κάνει, σημαίνει ότι υπάρχουν κονδύλια και μπορεί και επιτρέπεται από τη δημόσια διοίκηση και το κράτος να το κάνει. Από εκεί και πέρα, εμείς κάναμε ένα γύρο συνομιλιών με τους βουλευτές. Θα ακολουθήσουν και με τους άλλους, με τη Δήμαρχο, με την Περιφερειάρχη, και είπαμε να κάνουμε μια σύσκεψη. Αυτό ο ΣΥΠΑΠ να δείτε ότι υπάρχουν έργα. Υπάρχει χρηματοδότηση της περιφέρειας όσον αφορά ανακατασκευές γηπέδων. Βεβαίως, υπάρχει στο πρόγραμμα, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, υπάρχει ένα πρόγραμμα σύμφωνα. Τα οποία τα τρέχουν οι Δήμοι όμως. Που τα τρέχει η περιφέρεια. Τα τρέχει η περιφέρεια. Βεβαίως, υπάρχει ένα στο σκηνοπιάστη, ένα 5x5 να κατασκευαστεί. Ναι. Ένα στα κριτικά της Λευκύμης. Η περιφέρεια χρηματοδοτεί και το τρέχει. Βεβαίως. Το τρέχει. Ενώ εμείς σαν έργο. Δεν το τρέχει ο Δήμος. Όχι, όχι, όχι. Το τρέχει η περιφέρεια. Και, κατασκευή... και ποια είναι αυτά τα οποία τρέχει η περιφέρεια. Αυτή και τη δεν στιγμή έχουν τα δύο τα οποία είναι σοβαρά θέματα για μας είναι το γήπεδο του Θυναλιακού, το Θυναλι, στην Αχράβη, που έχει ξυλωθεί εδώ και 1,5 χρόνο τάπητας, και σας είπα. Και εδώ είναι έργο του Δήμου ή της περιφέρειας. Της περιφέρειας. Της περιφέρειας, ναι. Και το γήπεδο του Κοτοκαλίου, το οποίο ξυλώθηκε και μας είπε ο κ. Ζορμπάς ότι θα είναι έτοιμο και δεν είναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει στο Δήμο, στο ΣΥΠΑΠ. Ο κύριος Ζορμπάς σας το είπε ως διαβεβαίωση ψυχής ή μετά από... Όχι, με απόλυτη βεβαιότητα. Πήγα 6 φορές, πήρε τον εργολάβο μπροστά μου. Α. Και του είπε ότι θα γίνει. Ο εργολάβος μπορεί να υποσχεθεί φούμαρα για μεταξωτές κορδέλ. Ακούστε κάτι. Εγώ... Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει προϊστάμενο τον κύριο Γαστεράτου. Και πολιτικό προϊστάμενο τον κύριο Ορφανοδάκη. Ναι. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τον Ζορμπά, αλλά εγώ θέλω να ακούσω, έτσι πολύ ειλικρινά, για να καταλάβει και ο πολίτης και να επιμερίσει και ευθύνες. Έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο καλών προθέσεων όπως ο Ζορμπάς, ο οποίος λέει ότι θέλω να προχωρήσει, ρε παιδιά, το έργο, και να είμαι κι εγώ συνεπής. Επειδή είμαι καλόπιστος άνθρωπος, αυτό πιστεύω ότι λέει και υπενήσεται. Επομένως, ο Ορφανοδάκης τι ρόλο παίζει σε αυτήν την ιστορία? Εγώ σας είπα, το θέμα δεν είναι την αυτή. Η κυρία Κράτσα δεν ενοχλήσατε, διότι αυτή τους έδωσε αρμοδιότητες. Εμείς πήγαμε στην κυρία Κράτσα και μας είπε στους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες της. Εμείς από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε. Είναι ίσως καλή ευκαιρία να την ξαναβρείτε. Το θέμα έχει κολλήσει στις οικονομικές υπηρεσίες, ναι, στην οικονομική υπηρεσία από τεχνικής άποψης, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί? Διότι δεν πληρώνουν το πρώτο 5.000 που ξύλωσε για να γίνει η μετάπιτα ο έλεγχος των διαδικασιών. Για να μην το πληρώνουν, θα είναι ενδικαίο οι υπηρεσίες. Ναι, και οι υπηρεσίες προφανώς... δεν μπορούν να το ξεπεράσουν το εμπόδιο, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο. Προφανώς... Ή μου είπε ο κύριος Ζορμπάς, με υποσχέθηκε ότι θα δώσει εντέλεστα για να το κάνουν, γιατί προφανώς δεν τον ακούνε ή δεν ξέρω τι διαμάχη έχουν. Με εντέλεστε θα πληρωθεί. Θα πληρωθεί και δεν το έχει με κάνει. Με εντέλεστε θα πληρωθεί. Μου είπε, με υποσχέθηκε ότι θα το κάνει. Αλλά έχει πάντα ο κίνδυνος, αν το εντέλεστε υπόκειται σε παράνομη ενέργεια και πράξη, να καταλογιστεί στο Ζορμπά το ποσό. Και επομένως, είναι ωραίο να το υπόσχομαι, δύσκολο να το πράττω το εντέλεστε. Υποσχέθηκε και αυτό ότι θα κάνει εντέλεστε, διότι η υπάλληλος αυτή που είχε εκεί πέρα. Του λέω, υπάρχει μόνο μία υπάλληλος στην περιφέρεια. Μία υπάλληλος. Και αυτή η υπάλληλος. Εσείς θα υπογράφατε ένα ένταλμα πληρωμής, αν δεν βασίζονταν
σε νόμιμα δικαιολογητικά. Δεν ξέρω. Αλλά επομένως ο υπάλληλος για Βίτσιο δεν υπογράφει. Δεν ξέρω. Αυτό είναι δεν μπορεί. Είναι υπηρεσία. Κάτι συμβαίνει. Μου επιτρέπετε. Κάτι σάπιο υπάρχει στο Βασίλειο της Αντιπαρατήρησης. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Όπως λέτε, ακριβώς ο υπάλληλος για να υπογράψει, επειδή έχουν σφίξει πάρα πολύ οι νόμοι. Και σωστά. Πρέπει, απόλυτα σωστά. Εμείς, με απόφαση του προηγούμενου Περιφερειακού Συμβουλίου, μας είχε βοηθήσει και ο κύριος Γκαλιατσάτος και ο κύριος Μωραΐδης. Είχε αγοράσει περιφέρεια αθλητικό υλικό ή περιφέρεια και διέθεσε στον Κερκυριακό Γυμναστικό Σύλλογο 20.000 ευρώ αθλητικό υλικό. Το οποίο δεν πληρώθηκε ποτέ, κύριε Ζηνιάτη, αυτός που το έδωσε, γιατί ακριβώς δεν ήταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές παραγγελίας. Δεν μπορεί η Οικονομική Επιτροπή, Γιάννη, δεν μπορεί να υπογράψει. Πρέπει λοιπόν. Δεν κάναμε μια οικονομοτεχνική μελέτη για το σκέπασμα τόσο καιρό. Για 5.000 ακριβώς. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος ακριβώς για να πληρωθεί. Ο οποίος να είναι νόμιμος όμως. Διότι υπογράφει κανένας υπάλληλος πληρωμή εργολάβου εάν δεν βασίζεται σε νόμιμα δικαιολογητικά. Για να σας πω τώρα που είναι. Και όταν λέει ο Ζορμπάς εντέλεστε, μπράβο του. Μπράβο του. Αλλά το εντέλεστε δεν το έχει υπογράψει. Δεν έχει υπογράψει. Για να υπογράψει. Και φαντάζομαι ότι και ο ίδιος θα πήρε μια ενημέρωση. Δεν ξέρω αν υπογράφει το εντέλεστε ο αντιπεριφερειάρχης ή η περιφερειάρχης. Δεν μπορούμε. Έχω την αίσθηση ο περιφερειάρχης προς την Οικονομική Επιτροπή. Διότι δεν είναι αρμοδιότητα του Ζορμπά. Κύριε Ζηγιάδη, δεν υπογράφει ούτε ο περιφερειάρχης ούτε ο περιφερειάρχης ούτε ο αντιπεριφερειάρχης. Υπάρχει, αλλά η Οικονομική Επιτροπή δεν το δέχεται. Γιατί η Οικονομική Επιτροπή μετά θα καταλογιστεί σε αυτούς που υπέγραψαν, διότι το αθλητικό υλικό π.χ. σαν λέω το παράδειγμα. Εάν στο εντέλεστε δίπλα γράψει τις ενστάσεις του υπάλληλος, πώς θα πάρει την απόφαση όμως. Υπάρχει αυτή τη στιγμή περιφερειακό σύμβουλος που έχει χρηματίσει αντιπεριφερειακή. Είναι παράνομη η Οικονομική Επιτροπή δηλαδή που δεν το έχει υπογράψει. Α, δεν το ξέρω. Α, μα βλέπετε. Δεν το ξέρω. Και λέει ο περιφερειακός ότι εγώ ξέρω ότι γιατί να το υπογράψω εγώ, αφού εσείς που εφαρμόζετε. Είστε δύο άνθρωποι εδώ πέρα σοβαροί και υπεύθυνοι. Μάλιστα. Ο Γιάννης εκπροσωπεί 40 σωματεία και εσύ εκπροσωπείς. Γιατί ο Γκασιάλης είναι ο μεγαλύτερος. Ο πρόεδρος του συλλόγου μας, ο Κώστας ο Γκασιάλης. Είναι μεγαλύτερος ηλικιακά. 2 χρόνια. Α, εντάξει. Δεν λέω πόσα, για να μην με κατηγορεί. Αλλά ο Κώστας ο Γκασιάλης. Εκπροσωπεί εν δυνάμει την αθλητική οικογένεια του κλασικού αθλητισμού. Λέω λοιπόν, τρελοί είσαστε. Σοβαροί άνθρωποι είστε και δύο. Στο κοινωνικό γίγνεστε. Τι λέτε, ρε παιδιά, ή έχετε κανένα λόγο να βγαίνετε στα κανάλια γι' αυτό? Μπορεί να κουβεντιάσουμε για 500 άλλα πράγματα μαζί. Και με τον Γιάννη και μαζί. Τι λέτε, ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι σε κακά και μαύρα χάλια. Και τι άλλο λέτε, ότι ρε παιδιά, χτυπήσαμε τις πόρτες των αρμοδίων και μας είπαν ότι είμαστε τρελοί. Αυτό λέτε. Και προσπαθώ να καταλάβω την έννοια της τρέλας δηλαδή τελικά. Μπορώ να πω κάτι. Εγώ έχω πει ότι η εκπροσώπηση της πολιτικής και θεσμικής εξουσίας στη κεντρικό φορέα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μεθοδευμένη. Γι' αυτό και είμαστε αναποτελεσματικοί. Και λέμε, έχει όλη την καλή διάθεση ο Χ, ο Ψ, ο Μέγα. Από εκεί πέρα τι γίνεται. Πρέπει να γίνει οικονομοτεχνική μελέτη. Όλοι ζητάνε, λέει η Γενική Γραμματεία. Ακούστε, κύριε Ζηνιάτη, λίγο να το βάλω σε μια άλλη διάσταση. Δεν γίνεται. Υπάρχει δεν τοπική λεφτά. Αυτοδιοίκηση στην Κέρκυρα. Υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση στην Ήπειρο, στα Γιάννενα. Ακριβώς. Στην Πρέβεζα, στην Ιγουμενίτσα, στη Λάρισα. Εκεί γιατί φτιάχνουν έργα, γιατί φτιάχνουν γήπεδα, γιατί έχουν 4 κλειστά στη Λάρισα, 5 στα Γιάννενα, στην Πρέβεζα. Εκεί γιατί, τι φταίμε εμείς, τι δεν κάνουμε καλά εμείς, τι δεν καταλαβαίνουνε. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Αυτό τους λέμε. Γι' αυτό προσπαθώ να αφυπνίσω συνειδήσεις και ανθρώπους. Α του πω ρε παιδιά, αυτοί και στη στα Γιάννενα να κάνουν συνέχεια γήπεδα. Και εμείς εδώ δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα γήπεδο. Εμείς καταστρέφουμε τα γήπεδα και αυτοί φτιάχνουν γήπεδα. Μα είναι τραγικό αυτό. Κάτι συμβαίνει. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Κάτι δεν μπορεί, δεν γίνεται. Εγώ μιλάω με τον πρόεδρο, τον Παντελή τον Κολόκα, παλαιό πρωταθλητή στις μεσαίες αποστάσεις από τα Γιάννενα. Και μου λέει ο άνθρωπος, κάνουν παπάδες. Βάζουν μηχανή, 4 κλειστά έχουν και εδώ δεν έχουμε ένα κλειστό. Να σας πω κάτι. Θέλετε να σας δώσω το τηλέφωνο του Τάκη του Πετρόπουλου από την αντιδήμαρχο στην Πάτρα, από την Κρήτη, από τη Θεσσαλία και τα υπόλοιπα. Υπάρχουν νόμοι, όπως λέει και ο φίλος μου Γιάννης, υπάρχουν νόμοι. Το θέμα είναι πώς θα εφαρμόσουν τους νόμους, αλλά για να βγάλουμε αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει γραφειοκρατία εκεί, δεν υπάρχει υπηρεσία οικονομική, ίδια δεν είναι. Ίδιο σε ίδιο κράτος είναι. Ζηνιάδη. Εδώ τι είναι η Ταρζανία, η Μοζαμβίκη και εκείνη η Ευρώπη. Εγώ ήξερα ότι η Κέρκυρα είναι η Ευρώπη. Πρώτα και μετά μπήκαμε. Οι άλλοι έγινε καν Ευρώπη.
Εγώ αυτό ήξερα. Επί νομαρχίας του Ανδρέα του Μπαγκράδη, με διευθυντή των τεχνικών υπηρεσιών, τον Νικήτα του Καραλή, ναι. Τον οποίο εγώ, τι να σας πω, αλλά θα τον έπαιρνα αγκαλιά, συγγνώμη. Ο Νικήτας είναι ένα κεφάλαιο από μόνος του. Ναι, πολύ αλλά αυτόν τον άνθρωπο πώς θα αξιοποιεί, πώς θα αξιοποιούν. Για τον τον εκτόπισαν οι προηγούμενοι, αλήθεια. Την εκδίκηση. Αλήθεια. Στενοχωρήθηκε, επικράθηκε. Εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πιθανόν από αυτά που συμβαίνουν στους εσωτερικούς το αναγνώρισαν εκ των υστέρων, από ό,τι καταλάβω. Όμως έκανε παπάδες ο άνθρωπος. Να σας πω, κάναμε το χλωτάπιτα στην Κέρκυρα και την ανακατασκευή του Ταρτάν. Έφτιαξε το γυμναστήριο, κύριε Ζηνιάδη, ήρθε ο Γιώργος ο Φλωρίδης, υφυπουργός αθλητισμού, τον οποίο ο κύριος Σιμίδης τον εκτόπισε εν μια νυχτή, γιατί πήγε, το ξέρει ο Γιάννης, πήγε κόντρα στην Παράγκα, τότε του ποδοσφαίρου, και τον εκτόπισε. Ήρθε λοιπόν, επισκέφθηκε το γυμναστήριο στην πόλη, το οποίο θα θυμόσαστε πώς ήταν. Σύριγγες, προφυλακτικά, βρωμιά. Έκανε ο μπάλος μια σημεία και ακόμα δεν αποκαταστήθηκε. Ξέρετε γιατί το γήπεδο καταστράφηκε το ΕΑΚ που δεν έχει χόρτο? Διότι η ομάδα μας που έπαιζε στη Super League έφυγε, έπεσε, διαλύθηκε. Ναι. Το γήπεδο, το χλωτάπιτα του Εθνικού Σταδίου της Κέρκυρας το είχε αναλάβει μέσω της Super League η ομάδα μας. Σωστά. Πλήρωνε ο ΑΟ Κέρκυρα, κύριε, το ποδόσφαιρο, πλήρωνε 70.000 ναι. το χρόνο για τον τάπιτα. Όταν έπεσε η Κέρκυρα και η Κασιόπη, τελείωσε. Άφησαν χρέη. Ναι, αλλά έχει σύστημα αυτομάτου ποτίσματος. Ναι, αυτό λέω. Ότι έχει σύστημα. Ενδιαφέρονταν κάποιο άλλο. Έχει σύστημα. Και ρωτάω, υπαλλήλους δεν έχει το ΕΑΚ? Έχει υπαλλήλους, Νικό? Ναι, βεβαίως. Έχει. Τότε πώς εκάηκε ο χλωτάπιτα? Δηλαδή. Τόσο δύσκολο πρέπει ήταν να πάρουν, πρέπει να πάρουν εντολή για να ποτίσουν. Όταν δόθηκε εντολή. Εντολή να μην... για να ποτίσουν. Βέβαια. Δηλαδή υπάρχει ευθύνη. Φυσικά. Δηλαδή εδώ πέρα χρειάζονται μηνυτήριες αναφορές. Του τα είπατε αυτά του κύριου Γκίκα, κύριε Βλαχόπουλε? Εγώ θα είπα στον κύριο Γκίκα και ο κύριο Γκίκα είπε ότι θα προκαλέσει μια συζήτηση με τους θεσμικούς ναι. και θα συζητήσουμε τα θέματα. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Εγώ του είπα ότι είσαι κυβερνητικός. Πρέπει... Η ευθύνη είναι δική σου, δεν είναι δική μας. Και από εκεί και πρέπει πέρα, να υποσχέθηκε αυτό. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Εγώ στον κύριο Κίκα, εγώ δεν μπορούσα να παρέμβω άλλο. Είναι θεσμικό το θέμα. Ας αναλάβει αυτό την πρωτοβουλία, κύριε, να λύσει. Του είπα ότι δήμαρχος και περιφερειάρχης είναι δική σου. Πολιτική φίλη σου. Εταίροι είσαι. Εσύ που έχεις την κυβέρνηση, εσύ κάνε και. Και ο Ζορμπάς ο Παπαδάκης είναι του στενού πολιτικού του περιβάλλοντος. Και του είπα του κυρίου Γκίκα να πει στον κύριο Αβγενάκη να στείλει 50-60.000 ευρώ να φτιάξει το ταρτάνι και εκεί στο στάδιο. Και να κάνει, να φέρει λεφτά. Λέει, φέρνουμε λεφτά. Όλο λεφτά φέρνει ο Γκίκας και λεφτά δεν λέμε. Πού τα λεφτά? Συγγνώμη που το λέω έτσι απλοϊκά. Χρόνος. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο που ήσασταν. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θα μπορούμε να συζητάμε. Έχει φέρει ο Νίκος εκεί πέρα ένα βιβλιαράκι. Δεν έφερα τίποτα. Απλά τα έγγραφα που έχουμε στείλει προς όλους τους θεσμικούς. Ωραία, εγώ αύριο θα ψάξω να βρω να ακούσω μια απάντηση από τον Ζορμπά. Θα ψάξουμε τον κύριο Παπαδάκη. Ένα έγγραφο που τους είπαμε. Τον κύριο Μωραήτη είπατε. Διαχρονική αναλγησία. Διότι είπε μια σοφή κουβέντα ο Γιάννης εχθές, τον άκουσα. Είπε ανευθυνότητα. Ανικανότητα και εγώ λέω η αναλγησία. Δεν έχουν αισθήματα οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να είναι. Δεν μπορούν να δουν δηλαδή να πάω βρεγμένος εγώ σπίτι μου με το παιδί του Γιάννη. Στο φωτογραφικό σου άλμπουμ, πόσες φωτογραφίες έχεις από παράγοντες παραγοντίσκους με τους αθλητές σου όταν αυτοί διακρίνονταν? Τι κάνανε? Στο αεροδρόμιο πάνε. Στο αεροδρόμιο να τους υποδεχτούν. Φορούσαν τη βελάδα, φοράνε τη βελάδα. Στο αεροδρόμιο πάνε. Πάνε να φωτογραφηθούν δίπλα στον πρωταθλητή. Μισό λεπτάκι. Να πάρουν λίγο από τη λάμψη του. Και την ώρα που αυτό το παιδί παλεύει κάτω από πρωτόγονες συνθήκες, ακόμα και θυμάσαι και τον βουλευτή που είχαν έρθει κάτι μεταχειρισμένα στρώματα για το άλμα εις ύψος, όχι στο άλμα επικοντός, και πήγαινε και φωτογραφιζόταν. Ο Σγούρος, Πήγε δύο παγκόσμια δίκαια. Δεν μιλάω για τον Σγούρο. Ο Σγούρος είναι σπουδαίος. Ναι. Δεν μιλάω για τον Σγούρο. Λέω για τον βουλευτή που είχαν έρθει κάτι μεταχειρισμένα στρώματα. Που τρέχανε να φωτογραφηθούν δίπλα στους αθλητές. Θυμόσαστε πολύ περισσότερα. Έλα λοιπόν τώρα. Μισό λεπτό έχω. Ήταν και ωραία παιδιά γι' αυτό. Μισό λεπτό έχω. Αυτή τη στιγμή, κερκυραίοι αθλητές κατέχουν 15 πανελλήνια ρεκόρ. 4 ο Τσιμίνος, 4 η Δόση, 4 η Καρύδη, 2 ο Λέσης, 1 ο Ερμής στα 4x400 και έχουν καταρρύψει πάνω από 35 φορές πανελλήνιες επιδόσεις. Έχουμε ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Τρεις παγκόσμιες νίκες. Μία της Ρωμαίου, δύο του Σγούρου. Τρεις πανευρωπαϊκές. Καρύδη, Ματζουρογιάννης, Λέσης. Και πολυάριθμες βαλκανικές μεσογειακές σε επόμενα. Δεν υπάρχει. Όλοι εκπλήσονται.
Που μου λένε πώς αντέχετε, είσαστε τρελή. Α, ένα δημοσίευμα. Ήρωες ή τρελή στην Κέρκυρα. Και το τελευταίο έγγραφο που του είχα στείλει το 16, τίτλους μόνο και τελειώνω. Τραγικές συνθήκες άθλησης των αθλητών αθλητριών του Στίβου στην Κέρκυρα. Διαχρονική αναλγησία και αδιαφορία των πολιτικών και θεσμικών εκπροσώπων της Κέρκυρας. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο που σας ευχαριστούμε. 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 Καλό βράδυ.